Μεγάλες αλλαγές έφερε η έκλειψη της Σελήνης στον Τάσο Σοφρονίου. Αν δεν δω από σένα καλύτερη συμπεριφορά και περισσότερη συνεργασία, εγώ ο ίδιος να ξέρω ότι κάθε φορά θα ησυχούμε για να φύγεις. Άλλο το παρελθόν μου σαν στυλί σας φωτογράφος. Τώρα σας σχεδιαστής είμαι καινούριο. Είναι σαν να ξεκινάω τώρα την καριέρα μου. Πρέπει ο κόσμος να με γνωρίσει για αυτό που κάνω. Τι ακριβώς κάνει? Ελπίζει να γυρίσει σε αυτό που έκανε. Ελπίζω να έρθει μια νέα πρόταση που να με βάλει πάλι σε αυτό το motif της τηλεόρασης. Γεια σας, αγαπητοί τηλεθεατές. Η τηλεόραση για μένα ήταν πολύ μεγάλο σχολείο. Αρκεί να μην έχει κάθε εβδομάδα να δίνει εξετάσεις. Γιατί ο Τάσος είναι του προφορικού. Το Τάσο γονάει, θα πήγαινε? Όχι. Δεν πάω σε τίποτα που δεν έχει να κάνει με τη δουλειά μου. Συγγνώμη, και ο Βασίλης Κωστέτσος πήγε. Ο Βασίλης είναι ένας καταξιωμένος σχεδιαστής εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όσο προσπάθησε να σώσει το καρφί για τον Κωστέτσο, άλλο τόσο και για την Έλενα Παπαρίζου. Αυτό που ήταν το στήθος της λίγο... το βρήκα λίγο προκλητικό, αλλά απ' την άλλη η Έλενα είναι showwoman, οπότε δικαιολογείται. Είναι ωραίο μερικές φορές να έχεις και μερικά φάουλ. Και φάουλ και κάρτες μοιράζει ο Τάσος, που για ακόμα μια φορά παίζει τον μονόλογο του στη λίστα στο θέατρο του Παραλόγου. Μακάρι να είχαμε λίγο πιο κακόγουστα look για να έχουμε κάτι να σχολιάζουμε. Τι? Είναι όλοι τόσο ενδιαφέροντα τόσο πολύ για το τι θα πει ο κόσμος και οι δημοσιογράφοι που έχουν αρχίσει και το μαζεύουν σε σημείο που γίνονται πολύ συντηρητικές. Είναι συντηρητικό. Μα και στα Όσκαρ είναι συντηρητικό. Όλες οι ηθοποιοί μοιάζουν μεταξύ τους. Κάνουν τα ίδια μπότοξ, το ίδιο μαλλί, την ίδια βλεφαρίδα. Δεν αναγνωρίζεις τη Ζολή από την Μέγαν Φόξ. Είναι ίδιες. Φρίκι, έσχος. Τρομερό. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που είναι διαφορετικοί και κακόγουστοι. Αυτούς τους σέβομαι. Δεν μπορώ τον κακόγουστο που θέλει να κάνει τον καλόγουστο. Εκεί έχω θέμα. Έτσι εξηγούνται πολλά.